Να ευχηθώ καλή χρονιά να έχουμε, γεμάτη υγεία και μακριά από τραυματισμούς, σε μια ιδιαίτερη χρονιά, λόγω των ιατρικών συνθήκων. Ξεκινάμε λίγο πιο νωρίς. Η μεγάλη αποχή από τις προπονήσεις από 15 τον Μαρτίου και μετά επιβάλλει να ξεκινήσουμε πιο νωρίς, ώστε να είμαστε έτοιμοι στις υποχρεώσεις, γιατί θα παίξουμε στο κύπελο Ερασιτεχνών και το πρωτάθλημα ξεκινάει 20 Σεπτεμβρίου. Να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες επιστροφή στη ΓΑΜΑ Εθνική, εκεί που ανήκουμε, και να είμαστε καλά, υγιείς και χωρίς τραυματισμούς, και να υλοποιήσουμε τους στόχους που έχει βάλει η διοίκηση. Θεωρώ όλους τους όμιλους ότι είναι σε όποιον όμιλο και να πάμε, όλες οι ομάδες έχουν το δικό τους ειδικό βάρος, είτε στον όμιλο της Αθήνας, του Πειραιάς, οποιοδήποτε όμιλο και να πέσουμε. Θα κοιτάξουμε να παλέψουμε, εμείς θα φτιάξουμε την ομάδα που μπορούμε να φτιάξουμε, και να, σε όποιον όμιλο και να είμαστε, θα παλέψουμε για το καλύτερο δυνατό. Δεν υπάρχουν εύκολοι και δύσκολοι όμιλοι. Όλες οι ομάδες προσπαθούν για το καλύτερο και εμείς θα προσπαθήσουμε για αυτό. Με σεβασμό, σε κάθε αντίπαλο, και αυτά δεν είναι. Και μια κουβέντα για την ενίσχυση της ομάδας. Να περιμένουμε περαιτέρω ενίσχυση ή η ομάδα βρίσκεται σε καλό επίπεδο? Έγιναν κάποιες κινήσεις και θεωρώ ότι ο πρόεδρος θα κάνει αυτό που πρέπει για την περαιτέρω ενίσχυση της ομάδας. Ό,τι χρειαστεί θα γίνει, ό,τι χρειαστεί θα γίνει. Και ένα μήνυμα σε όλο τον κόσμο του Κιανού Αστέρα Βάρηση. Ξεκινάμε μια δύσκολη χρονιά, γιατί δύσκολη είναι λόγω όλων αυτών των ιατρικών δεδομένων που έχουμε με τον COVID και αυτά. Λογικό είναι να τους θέλουμε όλους δίπλα μας, γιατί θα χρειαστούν όλοι, και να ευχηθούμε να πάμε καλά, και βασικότερο απ' όλα υγεία. Υγεία σε όλους τους ποδοσφαιριστές, σε όλες τις ομάδες και σε όλο τον κόσμο, να μπορέσουν να ανοίξουν τα γήπεδα, να έρχεται, να χαρεί. Γιατί ποδόσφαιρο χωρίς κόσμο δεν είναι ποδόσφαιρο. Αυτό που βλέπουμε, εντάξει, ο κόσμος δίνει όθηση, δίνει παλμό, δίνει. Ακόμα και το υστέρημά του που δίνει για μας είναι μεγάλη υπόθεση, και τους χρειαζόμαστε όλους κοντά μας.